Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν πλέον οι εργασίες για την ολοκλήρωση του περιμετρικού της Καλαμάτας. Έτσι, το σημαντικό αυτό οδικό έργο που λίμναζε τα τελευταία χρόνια, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας έτσι και τον οδικό άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα. Αυτό ανακοίνωσε από το Δημαρχείο της Καλαμάτας ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες, ο οποίος μαζί με το Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Γιάννη Καρνέση, το Γενικό Διευθυντή Κοινωνιακών Υποδομών Διονύσιο Μακρύ και την Επιβλέπουσα Μηχανικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Τζένι Καλοφολιά, συμμετείχαν σε σύσκεψη με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα. Υποδεχόμαστε με χαρά. Και το τονίζω με χαρά εδώ στο Δημαρχείο. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε και συμπατριώτη μας με την ευρεία έννοια, και τον Γιάννη τον Καρνέση, παλιό γνώριμο, πάνω από 10 χρόνια, στον αγώνα για την ολοκλήρωση του Εθνικού Δρόμου, και τον κύριο Μακρύ, Γενικό Διευθυντή, είναι και βουλευτές μας εδώ. Τον υποδεχόμαστε με χαρά. Και αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η φροντίδα του είναι αμέριστη για την πόλη και για το Δήμο. Θεωρούμε πολύ θετική ενέργεια το γεγονός ότι πάση δυνάμει βαίνουμε προς ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου με κινήσεις θετικές που έγιναν σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Σήμερα ερχόμαστε από μια μακρά περιοδία με τελική κατάληξη στην Καλαμάτα. Όπως είχαμε δεσμευτεί, το Σεπτέμβριο του 2016, δηλαδή το Σεπτέμβριο που μας έρχεται, θα είναι έτοιμη και η περιμετρική της Καλαμάτας μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες που έχουμε προβλέψει για τη δημιουργία του κόμβου Καρέλια, αλλά και την επέκταση του κόμβου το Λέικον με το δρόμο που οδηγεί και συνδέει με την μικρή περιμετρική της Καλαμάτας. Θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος έχει ταυτόχρονα υποβάλει προς το Υπουργείο μας και προς τη Γενική Γραμματεία μια σειρά σημείων τα οποία θα ήθελε να ασχοληθούμε ώστε να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο, και αυτό είναι κάτι που θα αποτελέσει και αντικείμενο της σημερινής κουβέντας, ώστε όπου μπορούμε να έχουμε επιπρόσθετο στο πρόβλημα που παίρνουν από τις μελέτες, κατασκευές και εργασίες και να αποδώσουμε μέσα στα πλαίσια του δυνατού φυσικά. Όσον αφορά τώρα στη λειτουργία ημί πλευρικών διοδίων στο ύψος του Πράκτικερ στη Θουρία, ο Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Γιάννης Καρνέσης δήλωσε ότι αυτό είναι κάτι που επαφίεται στο Μορέα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί δεν θα υπάρχουν διόδια στον περιφερειακό της Καλαμάτας. Είναι θέμα που επαφίεται στη σύμβαση παραχώρησης. Ο παραχωρησιούχος μπορεί και να μην τα λειτουργήσει, είναι δικό του θέμα. Υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργήσουν. Μπορεί να μην λειτουργήσουν, διότι το κόστος λειτουργίας θα είναι μεγαλύτερο από τις εισπράξεις. Από τα αναμενόμενα έσοδα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η περιμετρική θα είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν θα έχει διόδια, διότι η περιμετρική, όπως ξέρετε, ξεκινάει μετά τον κόμβο εισόδου Καλαμάτας, μετά τον κόμβο της Τουρίας και τελειώνει στη Λακωνική. Η περιμετρική της Καλαμάτας είναι ένας από τους πιο πλέον απαλληλούς δρόμους που κατασκευάστηκαν την τελευταία 20 ετία στην Ελλάδα. Για αυτά τα 11 χιλιόμετρα έχουν εξοδευτεί συνολικά μαζί με το κατασκευαστικό κόστος περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο είναι εκπληκτικό. Από αυτά τα 200 εκατομμύρια, 50 περίπου είναι τα χρήματα των απαλωτριών. Έτσι, για τα 10 αυτά χιλιόμετρα. Είναι ένα έργο το οποίο υπό άλλες συνθήκες εγώ θεωρώ ότι δεν θα υλοποιούταν. Έτσι. Υλοποιήθηκε μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης και είναι ένα έργο που αφορά αποκλειστικά την πόλη. Έτσι. Και δίνει στην Καλαμάτα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη πόλη στην Ελλάδα. Περιμετρικούς δακτυλίους, όπως ξέρετε, διαθέτει η Αθήνα και όχι πλήρη. Η Πάτρα δεν είναι περιμετρικός δακτυλίους, είναι ευρεία παράκαμψη της πόλης. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά να θυμίσω ότι ο Βόλος παιδεύεται. Έτσι, ακριβώς. Και θα είναι η πρώτη πόλη που θα αποκτά πλήρη περιμετρικό δρόμο. Έτσι. Της δίνει ένα συντηρητικό πλεονέκτημα σε σχέση με κάθε άλλη πόλη και στην Ελλάδα. Αν δεν λειτουργήσουν τα πλευρικά διόδια, θα πάρει και στα Βαλκάνια. Ο κύριος Δέδες ανακοίνωσε επίσης ότι πριν το Πάσχα θα δοθεί στην κυκλοφορία και το Λεύτρο Σπάρτη, δίνοντας ανάσα ασφαλούς και γρήγορης επικοινωνίας στον γειτονικό νομό. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την παράδοση του νέου οδικού αυτού άξονα η απόσταση Καλαμάτα-Σπάρτη θα είναι περίπου 50 λεπτά. Το κομμάτι Λεύτρο Σπάρτη, πλήρως αποπερατωμένο, θα παραδοθεί σε λειτουργία πριν το Πάσχα. Στα τέλη Απριλίου θα έχουμε την ολοκλήρωση του κομματιού Λεύτρου Σπάρτη και οι εκδρομείς του Πάσχα θα μπορούν να κατέβουν στη Λακωνία μέσα από το καινούργιο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου.
Τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να παραδοθεί το έργο του συνδετήριου κόμβου της Μεγαλόπολης που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ το Μάρτιο του 2017 θα παραδοθεί και ο αυτοκινητόδρομος Κόρυθος Πάτρα, στον οποίο θα εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα διοδίων, ενώ ως το φθινόπωρο θα έχουν δημοπρατηθεί όλα τα τμήματα της Εθνικής Οδού Πάτρα Πύργος. Το κομμάτι που αφορά τη Μεγαλόπολη, ο κόμβος και ο δρόμος που οδηγεί μέσα στη Μεγαλόπολη θα είναι έτοιμος πλήρως τον Ιούνιο του 2016, της φετινής χρονιάς. Επισκεφτήκαμε το έργο της Ολυμπίας Οδού, το οποίο εξελίσσεται στην περιοχή της Κορίνθου και του νομού Αχαΐας, της Κορυθίας και της Αχαΐας, το Κόρυνθος Πάτρα, και στη συνέχεια διασχίσαμε το Μωρέα, το αυτοκινητόδρομο δηλαδή από την Κόρυνθο, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα. Το μήνυμα τόσο το δικό μου όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων που συνόδευαν στην επίσκεψή μου αυτή είναι άκρως θετικό και θέλουμε να εκφράσουμε και δημόσια την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας και την ξεχωριστή μας χαρά, γιατί όλα όσα συμφωνήθηκαν πρόσφατα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας και τον Υπουργό τον κύριο Σπίρτζη, με τους παραχωριστιούχους και τους κατασκευαστές και στους δύο αυτοκινητόδρομους στηρούνται στο άκερο. Έχουμε πρώτον καταληκτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση Ολυμπίας Οδού. Το Μάρτιο του 2017, δηλαδή περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα, το Κόρυνθος Πάτρα παραδίδεται ολοκληρωμένο, σε πλήρη χρήση και λειτουργία και μάλιστα με αναλογικό σύστημα διοδίων, όπως προβλέπει η μελέτη η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Αυτό που θα ήθελα να δηλώσω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε απόλυτα συνεπείς και θα συνεχίσουμε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στις χρηματοδοτήσεις, στις χρηματοδοτικές συμβολές του Δημοσίου σε όλα τα μεγάλα έργα της χώρας. Είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που δεν υπάρχει ούτε ένα σέντς οφειλή του Δημοσίου στα έργα των παραχωρήσεων, στα έργα των αυτοκινητοδρόμων. Δεύτερον, σε αυτά τα έργα αλλά και σε όλα τα έργα του Υπουργείου μας υπήρξε πλήρης απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ που μας έκλεισε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, απορροφήθηκε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ούτε ένας ευρωπαϊκός πόρος δεν πήγε χαμένο, και με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουμε και το καινούργιο ΣΕΣ, ώστε να αντέξουμε καινούργια έργα και υποδομές.